Με λαμπρότητα και επισημότητα γιόρτασε και η Λάρισα τη διπλή γιορτή, την επέτειο του Όχι και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μετά τη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου, ακολούθησε εντυπωσιακή μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Οι Λαρισαίοι για μία ακόμη χρονιά βγήκαν και παρακολούθησαν τις λαμπρές εκδηλώσεις, καταχειροκροτώντας τα σχήματα της παρέλασης. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Μεγάλη μέρα σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθαν στην παρέλαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές, το στρατό, που έδωσε ένα παρόν δυνατό. Και μας φέρνει θύμισες, ισχυρές, δυνατές, που μας χρειάζονται σήμερα. Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου είναι ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Όταν υπάρχει πίστη, όταν υπάρχει ομόνοια, όταν υπάρχει θέληση. Ο αγώνας σήμερα είναι αγώνας για τους νέους. Είναι αγώνας επιστροφής στην κανονικότητα. Ξέρουμε φαντάζει αδύνατο, αλλά είναι δυνατό. Όταν είμαστε ενωμένοι, όταν θέλουμε και έχουμε την εθνική στρατηγική και την εθνική κατεύθυνση στην καρδιά μας, τότε μπορούμε να πετύχουμε πολλά για τη χώρα μας και να επαναφέρουμε στην κανονικότητα και οι νέοι μας να επιτέλους να έχουν το απαιτούμενο οξυγόνο για να προχωρήσουν. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πούμε σήμερα ότι ο πατριωτισμός και η αγάπη για την πατρίδα είναι ένα συνέστημα βαθιά ριζωμένο στην ψυχή καθενός. Για μένα πατριωτισμός και αγάπη στην πατρίδα είναι να μην κλέβουμε την πατρίδα μας, να μην κατακλέβουμε αυτόν τον τόπο. Σήμερα το μήνυμα είναι ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε με συμφιλίωση, με αγάπη και όχι με διχαστικά κηρύγματα. Η διπλή γιορτή της Επανάστασης και του Ευαγγελισμού συμβολίζει τους άρρηκτους δεσμούς ελληνισμού και ορθοδοξίας. Η Εκκλησία στη μακρά Οθωμανική δουλεία διατήρησε την εθνική ελληνική συνείδηση και συνέβαλε στην εθνική αφύπνιση που ήταν προϋπόθεση για την Επανάσταση. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι επιχειρούν να επιβάλλουν το εθνικό αφήγημα της εθνικής ασυνέχειας, βάλλοντας ύπουλα κατά του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, αλλοιώνοντας την ιστορία, υπονομεύοντας το μάθημα των θρησκευτικών, περιεθεροποιώντας το ρόλο της Εκκλησίας. Κορονίδα αυτής της πολιτικής είναι η Εθνικά Επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Και σήμερα οι παρελάσεις σε πολλές πόλεις της χώρας και στη Λάρισα γίνονται χωρίς εκπρόσωπο της κυβέρνησης, υπό τον φόβο της οργής και της αγανάκτησης του λαού. Ακούγοντας το Μακεδονία ξακουστεί από τα νιάτα της πατρίδος μας, είμαι αισιόδοξος ότι τίποτα δεν έχει χαθεί οριστικά. Χρόνια πολλά. 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, κατά την οποία οι πρόγονοί μας, αφανείς επώνυμοι και ανώνυμοι, εξεγέρθηκαν για να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό και να αποκτήσουμε την ελευθερία μας και την ανεξαρτησία μας, οι σημερινοί κυβερνώντες έρχονται και δηλώνουν πως η Μακεδονία εξακουστή είναι η Μακεδονία των Σκοπίων και το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Συνέπεια όλων αυτών, για πρώτη φορά μεταπολεμικά, η παρέλαση σήμερα να γίνεται χωρίς εκπρόσωπο της κυβέρνησης και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Αυστραλία να φυγαδεύεται από τις δυνάμεις Αυστραλίας. Ταυτόχρονα γιορτάζουμε σήμερα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία της Εκκλησίας, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στον απελευθερωτικό αυτό αγώνα. Η σημερινή μέρα είναι ορόσημο και οδηγός για μας, τους νεότερους Έλληνες, όλοι μαζί ενωμένοι, να διατηρήσουμε την πίστη μας στα ιδανικά μας και να υπερασπιστούμε τα σύνορα του έθνους μας. Σήμερα μαζί με την γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου γιορτάζουμε μια εξαιρετικά σημαντική ιστορική στιγμή,
την επέτειο της Εθνικής Παλαιγεννησίας της Μεγάλης Επανάστασης του 1821. Μια επέτειο που μας θυμίζει ότι ο ελληνισμός ακόμα και κάτω από πολύ σκληρές και δύσκολες συνθήκες μπορεί να κάνει θαύματα και η οποία δυστυχώς μας θυμίζει επίσης ότι από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους ο διχασμός, ο θυμός και ο εμφύλιος ακολουθούν αυτή την Ελλάδα. Είναι καλό να μαθαίνουμε όχι μόνο από τα θετικά παραδείγματα, από τον ηρωισμό και την απαράμιλη αίσθηση θυσίας που επέδειξαν οι προγόνοι μας, αλλά από και τα λάθη μας που διαχρονικά κάνουμε. Είναι καιρός να ξανασκεφτούμε τι κάνουμε λάθος, να δούμε πόσο σημαντικό είναι το αγαθό της εθνικής ομοψυχίας. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αποδοκιμασίες, ποτέ δεν υπήρχαν στις παρελάσεις. Οι παρελάσεις και οι εθνικές επέτειοι είναι σημεία στοχασμού, σημεία στα οποία πρέπει να δούμε διδάγματα για το μέλλον. Και το δίδαγμα για το μέλλον για τον ελληνισμό είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα αρκεί να αποβάλουμε την κακιά συνήθεια να επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας. Νομίζω πως πέρα από τις μνήμες που πρέπει να διατηρούμε ζωντανές, αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία είναι στο σήμερα τα συμπεράσματα και όλα όσα έγιναν στο παρελθόν να είναι οδηγός μας για το μέλλον της πατρίδας μας. Ομόνοια λοιπόν και ενότητα για μια νέα εποχή στη χώρα, γιατί οι διχόνοιες και όλα ασχονείς στο παρελθόν έκαναν τη χώρα να έχει δεινά και κινδύνεψε. Ας έχουμε στο μυαλό μας τους αγώνες των ηρώων, τιμώντας τους και βεβαίως όπως είπα την ομόνοια και την ενότητα για την από εδώ και πέρα πορεία της χώρας μας. Τον τόνο έδωσαν σήμερα όμως και οι διαμαρτυρίες πολιτών για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η σημερινή μέρα είναι μέρα τιμής και μνήμης των ηρώων του 1821. Οι Μακεδονόμαχοι συνέχισαν τον αγώνα περπατώντας τα θύματα των ηρώων του 1821, εμπνεώμενοι από τους αγώνες εκείνους. Γι' αυτό και εμείς σήμερα με την παρουσία μας θέλουμε να δηλώσουμε ότι η μνήμη τους θα είναι αιώνια. Θεόδωρα Κολοκοτρώνη, Γεώργη Καραϊσκάκη, όλοι εσείς οι ήρωες του 1821 θα είστε μια ιερή μνήμη σε εμάς για πάντα. Οπουδήποτε σε όλο τον πλανήτη ο ελληνισμός θα είναι περήφανος για εσάς και θα σας γιορτάζει κάθε χρόνο τέτοια μέρα.